Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Next Player. Ναι, σήμερα έχει έρθει η ώρα και η μέρα να μιλήσω για το Forza Horizon 4. Η Microsoft, που είναι η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα και αναπτύσσει το παιχνίδι μέσα από την Playground, έχει καταφέρει και έχει εξελιχθεί στον βασιλιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα video games. Από εκεί που είχαμε τη Sony τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το PS3 να κατέχει πραγματικά το στέμα των motorsport παιχνιδιών με τη σειρά Gran Turismo, είδαμε ότι για κάποιο λόγο που εγώ δεν καταλαβαίνω έπαψε να υπάρχει αυτό το προβάδισμα, κατέρευσε σχεδόν τελείως στο PlayStation 4, στη γενιά του PS4, η κυκλοφορία και του Gran Turismo και γενικότερα η απόδοση της Polyphony Digital, που είναι η εταιρεία ανάπτυξης του παιχνιδιού. Και αντίθετα, η Microsoft έδωσε γκάζι και δίνει συνεχώς κάθε χρόνο Forza Motorsport και κάθε χρόνο έχουμε ένα Forza παιχνίδι, τη μία χρονιά Forza Motorsport, τη δεύτερη χρονιά Forza Horizon, την τρίτη χρονιά Forza Motorsport, την τέταρτη Forza Horizon. Έχει βάλει πρόγραμμα, γι' αυτό που λένε ναι, είχα πρόγραμμα και Forza Motorsport έπαιξα και Horizon έβγαλα. Λοιπόν, η Sony δεν το έχει αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι έγινε. Πραγματικά, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Η Microsoft έχει φύγει μπροστά και κοιτάει έτσι από πίσω από τον ανταγωνισμό, μιλάμε. Έχει δημιουργήσει μια καταπληκτική σειρά παιχνιδιών. Το Forza Horizon 4 είναι το πιο όμορφο παιχνίδι αγώνων με αυτοκίνητα που έχω δει στη ζωή μου. Πραγματικά, παιδιά, έχει απίστευτα γραφικά, τόσο τα αυτοκίνητα, όσο και τα περιβάλλοντα, οι φωτισμοί, οι δρόμοι, το off-road, οι λίμνες. Τι να σας πω τώρα, η θέα που βλέπετε εκεί πάνω από τα βουνά της Αγγλίας, γιατί το παιχνίδι διαδραματίζεται στην Αγγλία αυτή τη φορά. Μιλάμε είναι από άλλο πλανήτη, πανέμορφο παιχνίδι. Για να καταλάβετε, σε κάποια σημεία αλήθεια είναι τόσο ρεαλιστικά τα γραφικά που δεν καταλάβαινα αν είναι παιχνίδι, αν όντως έβλεπα απόσπασμα από Rally Acropolis. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Δεν ξεχώριζα τι γίνεται σε εκείνο το σημείο. Γιατί έπεφτε και ο ήλιος ωραία από πάνω μου, ήταν και τα δεντράκια ωραία και το χωματάκι από κάτω είχε λίγο λάσπη και έπεφτε πάνω στα μάξι, είχε βρωμίσει, είχε γίνει λίγο μπίχλα. Μιλάμε, ήταν από άλλο πλανήτη το τελικό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω πώς το κάνει αυτό το πράγμα Microsoft. Συγχαρητήρια πάντως, παιδιά μου. Μπράβο με τις ευλογίες μου να κάνετε και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά με τα γραφικά, έτσι. Το gameplay τώρα είναι μία μίξη. Βασικά είναι αρκετά simulation με arcade στοιχεία, γιατί είναι open world, όπως ξέρετε, μεγάλος κόσμος. Δεν παίζεται σε πίστες όπως είναι το Forza που είναι simulation. Έχει όμως simulation στοιχεία και arcade στοιχεία, έτσι ώστε ναι, μεν να τρέχετε να διαγωνίζεστε από το ένα event στο άλλο, αλλά μην πηγαίνει το αμάξι και όπως να είναι έτσι, για να κάνετε και στροφές και σβούρες και κολοτούμπες και άλλες τέτοιες ψευτιές. Το αμάξι έχει βάρος. Και ανάλογα τις ρυθμίσεις που θα διαλέξετε με τα φρένα, με τον γκάζι, με το τόρκ που θα αλλάζετε ταχύτητα, σε ποια συχνότητα και αυτά, όντως αλλάζει και η συμπεριφορά του αυτοκίνητου, δηλαδή έχει πολλά simulation στοιχεία. Το gameplay για μένα είναι πολύ διασκεδαστικό. Ο τρόπος με τον οποίο παίζετε και χειρίζεστε και ανταποκρίνονται τα αυτοκίνητα στο input είτε του χειριστηρίου είτε της τιμονιέρας, πραγματικά είναι μοναδικά καταπληκτικός. Συγχαρητήρια στην Playground Games. Από αυτοκίνητα έχει τα πάντα, έτσι, από μικρά τύπου Golf τώρα και Renault, μέχρι Ferrari και Lamborghini, μέχρι off-road, φορτηγάκια, να ανεβαίνετε πάνω σε βουνά στα χιόνια, απίστευτη γκάμα, πάρα πολύ μεγάλη. Το selling point του Forza 4 είναι οι εναλλαγές στον καιρό, δηλαδή κάθε εποχή, χειμώνας, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, διαρκεί μία εβδομάδα. Και εκεί την εβδομάδα, σε όλα τα παιχνίδια, σε όλους τους servers στο παιχνίδι, θα είναι πάντα χειμώνας ή θα είναι πάντα καλοκαίρι. Θα είναι το ίδιο για όλους. Για μία εβδομάδα. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Μπορείτε να βαρεθείτε. Να θέλετε να δείτε μία αλλαγή μέσα στο παιχνίδι, το καταλαβαίνω και εγώ. Όντως, καμιά φορά δεν είναι. Εντάξει, δεν ικανοποιεί απόλυτα. Αλλά αυτό είναι το selling point του παιχνιδιού. Μεγάλος κόσμος, ο οποίος αλλάζει και μαζί με τους φίλους σας. Παίζετε, κάνετε racing ή κάνετε free roaming στο μεγάλο κόσμο στον οποίο διαγωνίζεστε και offline. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε ένα κουμπί στο μενού και ταυτόχρονα σας μεταφέρει σε lobby με κόσμο και μπορείτε να τρέξετε και να κάνετε διάφορες κόντρες και να συμμετέχετε σε events. Βέβαια, να σας πω τις εντυπώσεις μου τώρα και το αρνητικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν είναι όλα τέλεια,
Όντως είναι πανέμορφο το παιχνίδι και έχει φοβερό χειρισμό. Το online όμως δεν το έχει χειριστεί καλά η Playground Games. Γιατί όταν πάτε να παίξετε σε PvP match, να διαγωνιστείτε με κάποιον άλλο και να βγείτε πρώτος, αυτό το κάνετε με ομάδες. Είστε εσείς και η ομάδα σας ενάντια σε μια άλλη ομάδα. Πέντε εσείς, ας πούμε πέντε αυτοί, 10 άτομα και τρέχετε. Αν εσείς βγείτε πρώτος και όλοι οι άλλοι δικοί σας πατώσουν και είναι 19ος, 8ος και 7ος και όλη η άλλη ομάδα όλοι είναι πάνω από εσάς και μόνο εσείς είστε πάνω από αυτούς, ένας, όπως καταλαβαίνετε δεν θα νικήσετε γιατί το παιχνίδι μαζεύει πόντους συνολικά στο Team Adventure. Οπότε εσείς μπορείτε να κερδίζετε, να παίζετε και να κερδίζετε να βγαίνετε πρώτος, οι συμπαίχτες να βγαίνουν τελευταίοι και η άλλη ομάδα να νικάει γιατί είναι συνέχεια πάνω από εσάς. Οπότε αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ο σωστός τρόπος να παίξετε. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι που έχει και arcade στοιχεία μέσα. Και όταν είστε online υπάρχουν όλοι αυτοί οι καλοθελητές που παίρνουν το αυτοκίνητο και αντί να κοιτάξουν λίγο την μπάρτ τους, να παίξουν, να τρέξουν, να περάσουν ωραία, να περάσω εγώ ωραία, να περάσω κι άλλους και να πάμε σπίτι μας. Βασικά σπίτι είμαστε, γιατί το σπίτι παίζουμε. Τέλος πάντων, να περάσουμε ωραία. Τι κάνουνε, παίρνουν το αυτοκίνητο και αρχίζουν τις καγκουριές. Αρχίζουν και χτυπάνε σένα, χτυπάνε τον άλλον, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και κάνουν ηλιθιότητες τέτοιες. Και φυσικά, πού να ευχαριστηθείς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει, αυτό είναι το κακό, δεν υπάρχει πέναλτι. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι βλακεία θέλει και να μην φάει καθόλου πέναλτι και να συνεχίζει να το κάνει. Και εγώ που θέλω να παίξω, να τρέξω ωραία, δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί έχω τον άλλον τον ηλίθιο να πέφτει πάνω μου όλη την ώρα. Θα πρέπει να υπάρχει επιλογή no collision. Δηλαδή, όταν πάει να με κουμπίσει ο άλλος, να γίνω φαντασματάκι εγώ και να περάσει από μέσα μου. Να μην με πρίζει. Στον Gran Turismo το Sport, είπα πριν, ναι, δεν τα πάει καλά η Sony κλπ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, στους κανόνες του online, τα έχει καταφέρει μια χαρά. Εκεί υστερεί για μένα το Horizon. Και υστερεί και στο σημείο ότι δεν υπάρχει progression με το αυτοκίνητο. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που θα ξεκλειδώσετε με το κάθε αυτοκίνητο, περισσότερους πόντους όταν κάνετε 360 ή whatever. Αλλά πραγματικό progression δεν υπάρχει. Δηλαδή με τη μία έχετε, παίρνετε αυτοκίνητα που είναι 900 άλογα, τις Ferrari, τις Bucati, όλες αυτές και τρέχετε. Εγώ θέλω σιγά σιγά να πάρω αυτοκίνητο, να το αναβαθμίσω, να το πάω stage 1, stage 2, stage 3 ή αντίθετα series C, B, A να ανέβω. Ανεβαίνουν τα άλογα, να μπορώ να συμμετέχω σε νέους αγώνες, να αγοράζω σιγά σιγά αυτοκίνητα με τα λεφτά που θα ξεκλειδώνω και δεν έχει καμία σημασία, είτε το αυξάνετε, είτε το αυξήσετε το αυτοκίνητο σε επιδόσεις είτε όχι. Είστε όλοι στην ίδια κατηγορία, τρέχετε όλοι με την ίδια ταχύτητα, δεν έχει νόημα και σας τα δίνει και πολύ εύκολα και όλα στα unlockables το παιχνίδι. Σας δίνει λεφτά, σας δίνει αυτοκίνητα, να πουλάτε. Δεν είναι quests του progression, ρε παιδί μου, εγώ αυτό ήθελα. Αντίθετα όμως, σας δίνει μια πάρα πολύ οδηγική εμπειρία, πολύ καλή οδηγική εμπειρία. Έχει ωραία events, σε κάποια φάση είστε σε ένα βουνό, τρέχετε, κατεβαίνετε και ένα hovercraft δίπλα σας και προσπαθείτε να το περάσετε. Τώρα μιλάμε σκηνικά απίστευτα, έτσι. Αεροπλάνα τα κλασικά από πάνω σας, ξέρω εγώ, ελικόπτερα σας κυνηγάνε, κάνετε εσείς διαγωνισμό σε αυτά, special events, όντως. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Και οι αγώνες είναι ωραίοι στο story. Γενικότερα έχει καταφέρει και έχει εντυπωσιάσει η Microsoft στον τομέα των αυτοκινήτων. Δεν έχει πολλά exclusive studios, τώρα αγόρασε φέτος. Έκανε το βήμα και αγόρασε αρκετά gaming studios για να βγάλει exclusive παιχνίδια και να μπορέσει να στηρίξει το Xbox. Γιατί αυτή τη γενιά είχε ελάχιστα παιχνίδια, η Sony κυριάρχησε και αυτό φυσικά φαίνεται και από τις πωλήσεις. Οπότε η Microsoft το κατάλαβε και πλέον κάνει φοβερή αντεπίθεση και με τα gaming studios που αγόρασε και με το Game Pass. Γιατί πλέον είναι ένα μικρό αντίτιμο το μήνα και έχετε όλα αυτά τα παιχνίδια και τα first party και μεγάλα third party παιχνίδια δωρεάν. Κίνηση ματ από τη Microsoft, μπράβο, πολύ καλή σκέψη. Θα το έκανε και η Sony, αλλά δεν έχει ανάγκη γιατί είναι πρώτη στις πωλήσεις παντού. Οπότε σου λέει: δεν θα κάτσω τώρα εγώ να χάσω χρήματα για να βάλω το παιχνίδι μου μέσα στο Game Pass. Μπορεί και το κάνει. Η Microsoft θέλει να σου δώσει ένα incentive να αγοράσει την κονσόλα της, τα παιχνίδια της. Οπότε τα βάζει όλα μαζί στο Game Pass. Πολύ έξυπνη λύση. Και ο Phil Spencer, που είναι ο νέος διευθυντής του Xbox, ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Πιστεύω στο μέλλον θα δούμε φοβερά παιχνίδια. Όχι μόνο αυτοκίνητα, από όλα. Από όλες τις κατηγορίες. Στο νέο Xbox και στη νέα γενιά Xbox που θα κυκλοφορήσει λογικά σε 1-2 χρόνια. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε Tech News παρέα με το Γερμανό και όπου η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει δυνατά. Τα κινητά που διπλώνουνε είναι γεγονός. Ναι, δεν διπλώνουμε μόνο τα ρούχα, από εδώ και πέρα θα διπλώνουμε και τα κινητά μας τηλέφωνα αγαπητοί φίλοι. Γιατί
αυτό που περιμέναμε εδώ και πολλά χρόνια, 7 με 8 χρόνια που το ακούγαμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον, είναι πραγματικότητα. Αρχικά να σας πω ότι το πρώτο κινητό που είδαμε πριν από 10, 12, 20 μέρες είναι το Flex Pi, το οποίο είναι ένα κινητό τηλέφωνο με AMOLED οθόνη, η οποία όπως βλέπετε στα πλάνα μου, διπλώνει στη μέση. Δηλαδή, ενώ είναι tablet και το έχουμε κανονικά και διαβάζουμε, πώς είχαμε την εφημερίδα παλιά και την διαβάζαμε, έτσι λοιπόν το tablet το παίρνουμε, τσουκ, το κλείνουμε και βλέπουμε μόνο από τη μία μεριά αν θέλουμε. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή και σαν τηλέφωνο, όταν είναι διπλωμένο, το βάζεις στο αυτί σου και μιλάς αν θες. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα τεχνολογία που έρχεται. Το Flex Pi είναι το πρώτο τηλέφωνο που είδαμε παγκόσμια να το κάνει αυτό. Έχει όπως είπα AMOLED οθόνη, η οποία είναι ελαστική στη μέση και το επιτρέπει να ανοίγω-κλείνει, η εταιρεία ενημέρωσε το δημοσιογραφικό κοινό, μέχρι και 200.000 φορές. Γιατί πολλοί ανησυχούσαν, λέγανε πω ωραία τεχνολογία, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, άνοιξε-κλείσει, θα μου σπάσει, θα μου μείνει στα χέρια, τι το πληρώνω εγώ. Λέει λοιπόν η εταιρεία, 200.000 φορές το κάνετε αυτό, αντέχει. Μετά δεν μας είπε τι θα γίνει, ελπίζω να μην σπάσει και να μου μείνει στα χέρια, αλλά ίσως υπάρξουν κάποιες φθορές. Πάντως είναι μια νέα πολύ εντυπωσιακή τεχνολογία, γιατί ίσως έχει διάφορες χρήσεις στο μέλλον, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φανταστούμε, γιατί είναι η πρώτη συσκευή που θα βγει, πρώτη γενιά, και πάντα τα προϊόντα πρώτης γενιάς δεν αξιοποιούν το 100% των δυνατοτήτων τους. Πάντως είναι πολύ μπροστά στα σκέψη, έτσι. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει 6 ή 8 GB RAM, ανάλογα ποια έκδοση θα επιλέξετε, και 128 GB αποθηκευτικού χώρου, αγαπητοί φίλοι. Τώρα να σας πω ότι το Flex Pi δεν είναι το μόνο κινητό το οποίο διπλώνει. Λίγες ημέρες αργότερα η Samsung έκανε το δικό της μπάσιμο στη συγκεκριμένη κατηγορία ηλεκτρονικών συσκευών και αποκάλυψε το δικό της τηλέφωνο το οποίο να διπλώνει, και η αλήθεια είναι ότι σαν συσκευή φαίνεται πολύ καλύτερη. Καταρχάς έχει πιο ωραίο design. Το δίπλωμα που κάνει φαίνεται να είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο συγκροτημένο. Δεν είναι τόσο μεγάλη οθόνη. Όταν είναι σε μορφή tablet είναι γύρω στις 7 ίντσες, ενώ όταν διπλώνει είναι 4,5 στο περίπου. Στο περίπου λέω, γιατί τα νούμερα δεν είναι ακριβή, δεν υπάρχει τελικό design μέχρι στιγμής. Αυτό ήταν ένα το πρωτότυπο, ας πούμε, πώς σκέφτονται να το φτιάξουνε. Και όταν καταλάβουν ακριβώς και καταλήξουν στο ότι ξέρετε τι, θα έχουμε αυτό το σχέδιο, περίπου στα μέσα του 2019, τότε θα δούμε την τελική συσκευή. Πάντως η Samsung η συσκευή φάνηκε πολύ πιο ωραία και αυτό έχει AMOLED οθόνη εννοείται. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ σωστή η λειτουργία του, μου άρεσε, φαίνεται πιο compact. Τσακ τσακ ανοίγουμε, κλείνουμε, πολύ πιο γρήγορα. Μέχρι στιγμής έχει όμως μεγάλα bezels, γύρω γύρω δηλαδή, δεν είναι λεπτό όπως τα κινητά που έχουμε συνηθίσει, έχει έτσι λίγο, είναι λίγο μια μικρή κουμούτσα. Νομίζω όμως ότι επειδή τώρα τη φτιάχνουν τεχνολογία αυτή, τώρα η Samsung το κοιτάει, όταν είναι έτοιμη η συσκευή θα είναι πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο καλή. Όσον αφορά τώρα την αντοχή του συγκεκριμένου τηλεφώνου, λογικά όπως φαίνεται θα έχουμε διάρκεια τουλάχιστον 100.000 διπλωμάτων και ξεδιπλωμάτων. Δίπλωσε, ξεδίπλωσε. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής, μπορεί ο αριθμός να ανέβει μέχρι να δούμε την τελική έκδοση. Γενικά, όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο. Και η μπαταρία, περίπου 3.000 με 6.000 λέει μιλιαμπερόρια, να το βάλουμε στη μέση, 4,5. Δεν ξέρουμε, όλα αυτά τώρα είναι πληροφορίες που έρχονται σιγά σιγά, τις μαθαίνουμε από εδώ, από εκεί, από πηγές. Περιμένουμε όμως να δούμε πολλές επιλογές και πολλές χρήσεις στην νέα αυτή τεχνολογία των τηλεφώνων που διπλώνουν και ξεδιπλώνουν. Και φυσικά, όταν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή, θα την έχω στα χέρια μου, θα τη φέρω εδώ στην εκπομπή και μαζί με τον Γερμανό θα σας δείξουμε τα πάντα όλα. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία και αφού το συζητάμε από τώρα πριν βγει, φανταστείτε πόσο χαρούμενος θα είμαι να το δω μπροστά μου να γίνεται. Γιατί αλήθεια είναι, αγαπητοί φίλοι, ότι και σε εσάς και σε μένα, κάποιος 3 χρόνια πριν να μας έλεγε, ξέρεις τι, σε 3 χρόνια κουτσούμπα θα έχουμε συσκευές οι οποίες διπλώνουν. Αγόρι μου, είσαι καλά. Αλλά όντως αυτά τα πράγματα έρχονται πολύ σύντομα. Αυτά είχα να πω εγώ. Ωραία πράγματα πάντως, έτσι. Και φόρτισα, δύναμη. Και foldable τηλέφωνα. Δεν το περίμενα. Τη Samsung, εντάξει, φάνηκε πολύ καλύτερο. Το άλλο δεν με συγκίνησε, φαίνεται λίγο clunky. Και λένε και διάφορα reports ότι όντως δεν δουλεύει πολύ καλά και το UI κλπ. Τη Samsung επιλογή φαίνεται νομίζω πολύ καλύτερη.
Αυτά λοιπόν. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε και online στο Instagram Κουτσούμπας Κάπα. Θα σας δώσω το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά και φιλιά στα μούτρα. Γεια σας. Άσε με ήσυχο! Άσε μας λίγο να κάνει. Πάμε. Λοιπόν, και αυτή, ευχαριστώ.